Θα έχουμε μία συζήτηση ευθύς αμέσως με τον κύριο Λαγουβάρδο, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κύριε Λαγουβάρδε, να σας ευχαριστήσω πολύ και συγγνώμη για την αναμονή. Κανένα πρόβλημα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επιβεβαιώνεται κατά κάποιο τρόπο τον προλογό μου. Περιμένουμε έτσι ένα χειμωνιάτικο κλίμα τις επόμενες ώρες. Και πόσο αυτό θα επηρεάσει την Κρήτη. Ακριβώς, ναι. Περιμένουμε φυσικά μια αλλαγή του καιρού από την Τετάρτη το μεσημέρι και μετά, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή με σταδιακή ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο, που θα φτάσουν τοπικά Τετάρτη και Πέμπτη 8 μποφόρ. Πτώση θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά 4 με 5 βαθμούς, ίσως και λίγο παραπάνω. Και αρκετές βροχές, κυρίως στην Ανατολική και Νότια χώρα την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ενώ την Τετάρτη, στην Κρήτη τουλάχιστον, τα φαινόμενα θα είναι λίγα, μπορεί να έχουν κάποιους τοπικούς όφους στο τοπικό του νησιού, λίγες βροχές. Τα σταδιακά θα ισχύουν διάνυμοι. Και όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, που είναι το μεγάλο ζητούμενο, γιατί πολύ σωστά είπατε, έχουν συμβεί πολλά τους τελευταίους δύο μήνες και επομένως υπάρχουν προβλήματα σημαντικά στο νησί. Την Πέμπτη Παρασκευή περιμένουμε μαζί με την ενίσχυση των ανέμων και τον ισχυρό κυματισμό που θα έχουμε στις βόρειες θάλασσες. Να έχουμε και συνεχόμενη βροχόπτωση για αρκετές ώρες σε πολλές περιοχές, κυρίως στο βόρειο κομμάτι του νησιού. Δηλαδή περιμένουμε βροχοπτώσεις από το μεσημέρι της Τετάρτης μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής. Ναι, θα έλεγα όμως ότι η έντασή τους θα είναι περισσότερο την Πέμπτη και την Παρασκευή. Δηλαδή θα έχουμε κάποιες βροχές την Τετάρτη, αλλά δεν νομίζω δεν θα είναι κάτι σημαντικό, έτσι τουλάχιστον την τελευταία στοιχεία. Αρχίζει και γίνεται έτσι πιο δύσκολη, θα λέει, η κατάσταση την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπου για τουλάχιστον 24 ώρες θα έχουμε συνεχόμενες βροχοπτώσεις, κυρίως στο βόρειο τμήμα του νησιού, αρκετά μεγάλα ύψη βροχή συνολικά. Επομένως, είναι μια, θα έλεγα, αρκετά ανησυχητική κακοκαιρία, γιατί προστίθεται πάνω στα προβλήματα που είχαμε ήδη τις προηγούμενες κακοκαιρίες και αυτό, αν θέλετε, είναι επιβαρυντικό. Ύψη βροχής που θα έχουν κάποια σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και με τα φαινόμενα που είδαμε και βιώσαμε όλοι εδώ στην Κρήτη, σε αυτή την ένταση. Ναι, κοιτάξτε, πιθανόν ναι. Θα έχουμε αρκετά μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως κοντά στους ορεινούς όμβους, που θα φτάσουν να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά, ίσως και παραπάνω, εκτιμώ στο σύνολο της διήμερης κακοκαιρίας. Επομένως, επειδή είχαμε πολύ πρόσφατα επίσης πολύ μεγάλα ύψη βροχής που δημιούργησαν προβλήματα, υπάρχει ακόμα κορεσμένο το έδαφος και τα σημεία. Είναι μια κατάσταση που δυσκολεύει, αν θέλετε, περισσότερο λόγω του νέου κύματος κακοκαιρίας. Μιλάμε για αρκετά μεγάλα ύψη βροχής, πιθανά είναι μικρότερο του τελευταίου επεισοδίου, αλλά και πάλι είναι ικανά να δημιουργήσουν προβλήματα ή να επιτείνουν προβλήματα που έχουμε ήδη. Μετά έχουμε μια αποκλιμάκωση των καιρικών φαινομένων. Σαββατοκύριακο. Ναι. Θα υπάρχει μια νέα διαταραχή Σαββατοκύριακο, η οποία αυτή τη στιγμή τουλάχιστον φαίνεται να μην επηρεάζει την Κρήτη, γενικά την χώρα μας, να φεύγει έτσι πιο δυτικά, να μπει στις θαλάσσιες περιοχές. Θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα αύριο. Όπως και αύριο θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την κατανομή των βροχοπτώσεων της Πέμπτης της Παρασκευής. Θα ξαναδούμε αύριο σε ποιο σημείο είναι έτσι τα φαινόμενα και τα ανησυχητικά, στο να δώσουμε. Θα δώσουμε βέβαια και μέσα από το μέτρο, το αστεροσκοπείο, οι νέες ειδοποιήσεις, που περιμένουμε τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Αλλά θέλει προσοχή. Θα δούμε τις λεπτομέρειες αύριο, αλλά ας δούμε ένα πρώτο καμπανάκι ότι θέλει προσοχή την Πέμπτη και την Παρασκευή. Κύριε Λαγουβάρδο, το φθινόπωρο μπήκε κατά κάποιο τρόπο με το αριστερό για την Κρήτη. Να περιμένουμε ένα ακόμα πιο δύσκολο χειμώνα. Μπορεί να γίνει πρόγνωση για τους επόμενους μήνες ή είναι κάπως νωρίς? Όχι, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Πολύ σωστά το είπατε. Είχαμε πολλά γεγονότα βροχή που πέρασαν κυρίως στην Κρήτη. Να συμπενθυμίσουμε στο Νοέμβριο έχουν περιοχές στην Δυτική Ελλάδα που δεν έχει βρέξει σχεδόν καθόλου, περιοχές δηλαδή που κατά κόρον έχουν βροχές αυτή την περίοδο. Παρ' όλα αυτά, η Κρήτη είχε πάρα πολύ μεγάλη ύψη βροχής και θα δούμε σε αποτίμηση, μιλάμε για πραγματικά εντυπωσιακά ύψη βροχής μέσα στο πρώτο δίμηνο του φθινοπόρου. Και δυστυχώς αυτή η τάση συνεχίζεται και με τη νέα κακοκαιρία. Πιθανόν και την άλλη εβδομάδα να έχουμε κάτι αντίστοιχο, θα δούμε. Μάλιστα. Είναι κάτι λίγο αξιοπερίεργο, προφανώς ξεφεύγει πολύ από τα συνηθισμένα. Αλλά θα πρέπει έτσι να μάθουμε να ζούμε τις καταστάσεις και να είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Κύριε Λαγουβάρδο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Να είστε καλά.